Θέλω να πάμε λίγο στον Άγιο Νικόλαο και να αναφερθούμε σε ένα ξεχωριστό διαθεματικό project που πραγματοποιήθηκε, που εκπονήθηκε για να είμαι ακριβής και απασχόλησε τη σχολική χρονιά που ολοκληρώθηκε στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου. Ένα project που έχει να κάνει, έχει ως επίκεντρο την διαχείριση του θυμού. Είχαμε ένα ραπ τραγούδι από τη μία, είχαμε ένα παραμύθι και ένα εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ, ένα διαθεματικό project προκειμένου τα παιδιά να βγάλουν προς τα έξω ένα μήνυμα που έχει να κάνει με τη διαχείριση του θυμού σε μια δύσκολη περίοδο, σε μια δύσκολη συγκυρία, με επίκεντρο, θα το πω, με επίκεντρο την ψυχολογική πίεση. Λοιπόν, πάμε στον Άγιο Νικόλα, πάμε στην αναπληρώτρια ψυχολόγο στο ΕΠΑΛ Αγίου Νικολάου, την κυρία Χαρά Ποζουκίδου. Την καλησπέρα μας, τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας, τι κάνετε, είμαι μια χαρά. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Τα έδωσα όλα στον πρόλογο, πήγα να τα πω μόνος μου. Δεν άφηνα και κάτι να τα πείτε κι εσείς. Λοιπόν, για βάλτε μας το κλίμα. Αξίζει να αναφερθούμε στο project. Έχει μια καινοτομία, είναι λίγο διαφορετικό. Ξεφεύγει από τα πλαίσια της σχολικής δραστηριότητας. Ναι, ξεφεύγει κατά πολύ νομίζω, γιατί πολλές φορές όταν ακούμε σχολείο λέμε «ΟΚ, θα πάμε να μάθουμε κάτι, ιστορία, αρχαία, μαθηματικά και θα φύγουμε». Εμείς θέλουμε να δώσουμε κάτι άλλο σε αυτήν την χρονιά, τη μετα-COVID χρονιά, γιατί ουσιαστικά λειτουργήσε μετά από 2 χρόνια κανονικά το σχολείο, γενικά τα σχολεία. Οπότε νομίζω και το θέμα, η διαχείριση του θυμού που είχαμε πει και στην πρώτη σύνδεσή μας που κάναμε για το ραπ τραγούδι, ήταν τέλεια συρία. Γιατί ο θυμός είναι ουσιαστικά το συνέστημα που έχει συγκεκριμένα πολλά συναισθήματα αρνητικά από κάτω. Και λόγω της καραντίνας 2 χρόνων και όλης αυτής της πίεσης, βέβαια και των συνεχόμενων εξελίξεων που έχουμε τώρα, δηλαδή πόλεμο στην Ευρώπη και οτιδήποτε, υπάρχουν πολλά αρνητικά συναισθήματα που βγαίνουν και στους έφηβους βγαίνουν και ακόμα πιο έντονα. Οπότε για να σας προλάβω κιόλας, να σας εξηγήσω τα τρία μέρη αυτού του project. Είπαμε είναι το βίντεο κλιπ που είναι με το ραπ τραγούδι του Μάριου Γαρεφαλάκη, μαθητή της τρίτης ηλικίου. Είναι το παραμύθι, όπως είπατε πολύ ωραία, που έγραψαν μαθητές. Οι μαθητές που έγραψαν αυτό το παραμύθι. Πήρε τη μορφή μέσω της τεχνικής stop motion animation video. Χρησιμοποιήθηκαν κουκλάκια και σκηνικά τα οποία πάλι φτιάχτηκαν από τους ίδιους τους μαθητές και φυσικά απέκτησαν κίνηση μετά που επεξεργάστηκαν σχεδόν 2.000 φωτογραφίες μαζί με τους καθηγητές τους. Οπότε ήθελε πάρα πολλές ώρες δουλειά αυτό το project και μάλιστα ώρες οι οποίες και στερήθηκαν από κάποια μαθήματα και οι καθηγητές και οι μαθητές, αλλά και ώρες προσωπικού χρόνου εκτός σχολείου. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για εθελοντισμό είναι ένα πολύ τέλειο παράδειγμα. Δεν ξέρω πώς αντιλαμβάνονται τα παιδιά τη συμμετοχή τους σε αυτό το project. Γενικά το αποτέλεσμα, η επόμενη μέρα. Τα παιδιά χαίρονται πάρα πολύ όταν συμμετέχουν σε κάτι. Δηλαδή, μόνο που συμμετέχουν σε κάτι διαφορετικό, όχι αυτό το... Σε εισαγωγικά θα το βάλω βαρετό ότι το καθόμαστε στο θρανείο και παρακολουθούμε. Ναι. Μόνο που συμμετέχουν σε κάτι διαφορετικό χαίρονται. Πόσο μάλλον όταν έχει πάρει και αυτή τη διάσταση, ενώ την γνωστοποίηση σε social, όπως είπαμε και τώρα που μας καλέσατε εσείς για να το πούμε στην τηλεόραση. Επίσης το στείλαμε και στο Υπουργείο Παιδείας και θα πάρει έγκριση να μπει και στο Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας. Οπότε θα έχει πάρα πολύ μεγάλη αφήγηση όλο αυτό που έκαναν. Και φυσικά είναι χαρά και ικανοποίηση. Και βέβαια και να προσθέσω την αναγκαιότητα να υπάρχει ψυχολόγος γενικά και η επιστήμη σας και η ειδικότητά σας στην δημόσια εκπαίδευση. Αντικειμενικά το λέω, εμείς εστιάζουμε βέβαια σε ειδικά σχολεία και σε δομές ειδικών σχολείων, ωστόσο νομίζω και στα ΕΠΑΛ αλλά και στο δημόσιο και στα ενιαία λύκεια είναι απαραίτητη η συμμετοχή στην εκπαιδευτική διαδικασία ενός ψυχολόγου. Ειδικά σε μια περίοδο που τα παιδιά, κυρία Ποζουκίδου, να τον βεβαιώσετε, είναι ιδιαίτερα επιβαρημένα ψυχολογικά. Ακριβώς. Και μακάρι, όπως το είπατε και εσείς, να μπουν παντού οι συνάδελφοι και η κοινωνική λειτουργία βέβαια, όχι μόνο ψυχολόγοι της δικής μου ειδικότητας. Όπως είπατε και σε ειδικοί που υπάρχουν ήδη, αλλά και σε γενική παιδεία σχολεία, χρειάζονται παντού. Είτε είναι από νηπιαγωγείο μέχρι γενικό λύκειο ΕΠΑΛ, όπως είμαι τώρα εγώ. Και να πω και για το τρίτο μέρος. Ναι. Είναι ένα εκπαιδευτικό ντοκιμαντέρ, το οποίο έχει βέβαια χιουμοριστική διάθεση, αλλά ουσιαστικά δείχνει πάρα πολύ ωραία τι είναι ο θυμός
τι μας προκαλεί ο θυμός στον οργανισμό μας, δηλαδή στη φυσιολογία μας, τι γίνεται στο σώμα μας όταν θυμώνουμε και φυσικά πότε ξεκινάει τελικά ο άνθρωπος να θυμώνει. Είναι χαρακτηριστικό μόνο ενηλίκων ή μήπως είναι και μικρότερης ηλικίας μέχρι και βρεφών. Οπότε όλα αυτά θα τα δείτε και στο ντοκιμαντέρ μας, το οποίο πάλι γυρίστηκε από μαθητές και καθηγητές του σχολείου μας και είναι μια πάρα πολύ εξαίρετη δουλειά, μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Μάλιστα. Με το καλό να τα ξαναπούμε, η αλήθεια είναι. Είμαι σίγουρος πολλές ευκαιρίες θα μας δοθούν για το επόμενο διάστημα. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο και σε εσάς προσωπικά, κυρία Ποζουκίδου. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.